Για την νίκη πρόκριση επί του Άρη, το επερχόμενο παιχνίδι με τον Όφη, τον Ραμόν και την πιθανή επιπλέον μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του, μίλησε στην κάμερα της Κοσμοτέ TV ο Μίτσελ. Αναλυτικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε τα εξής. Για την νίκη πρόκριση επί του Άρη στο κύπελο, ο Μίτσελ δήλωσε το εξής. Η ομάδα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, πολύ χαρούμενη, γιατί ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ένα έντονο match, αλλά η πρόκριση ήταν πολύ σημαντική για μας και αυτό αποδεικνύει πως η ομάδα θέλει να πηγαίνει και να κερδίζει παντού, όσο δύσκολα και αν είναι. Για τον Όφη, ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε τα εξής. Ο Όφη είναι μια ομάδα που παρότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις θέσεις των play-off, οι επιδόσεις και τα αποτελέσματά της δείχνουν πως κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μέσα στην πρώτη εξάδα. Είμαστε σίγουροι πως θα είναι ένα έντονο παιχνίδι και δύσκολο. Ο Όφη θα παίξει με αποφασιστικότητα. Το κάνει σε όλα τα παιχνίδια τελευταία και ξέρουμε πως δεν θα είναι εύκολο. Για την αντίδραση της ομάδας του στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι, ο Μίτσελ είπε τα εξής. Πολλές φορές είναι απίστευτο πως έχουμε μείνει τόσο πίσω, βάσει της καλής απόδοσης που δείχνουμε. Όμως κάποιες φορές μπορεί να συμβεί να είμαστε σε μια κακή μέρα και να χάνουμε βαθμούς. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι η θέση που βρισκόταν η ομάδα μας και πόσο βελτιωμένη είναι η εικόνα μας και οι εμφανίσεις μας και ότι οι εμφανίσεις μας είναι στην πλειοψηφία πάρα πολύ καλές. Όταν δεν είναι, αυτό οφείλεται και στους αντιπάλους οι οποίοι συνεχώς βελτιώνουν την εικόνα τους και την απόδοσή τους. Ωστόσο, όταν ήρθαμε εδώ, το συγκεκριμένο προπονητικό team, αν τότε μας είχαν ρωτήσει πως δεδομένης της τότε κατάστασης, αν η ομάδα θα μπορούσε σε λίγο καιρό να φτάσει πολύ ψηλά σε απόδοση και να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, τότε ίσως να είχαμε κάποιες αμφιβολίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από κανέναν μέσα στην ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε η σωστή ερώτηση θα ήταν ποια ήταν η αίσθηση που υπήρχε μέσα και έξω από την ομάδα την ημέρα που ήρθαμε και ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει τώρα. Για τον Ντόι που έχει κάνει ντεμπούτο στο μάτς του πρώτου γύρου κόντρα στον Όφη και την εξέλιξή του, ο Μίτσελ ανέφερε τα εξής. Θα σας απαντήσω όπως την προηγούμενη ερώτηση. Ποιος πίστευε τότε πως σήμερα ο Ντόι θα ήταν τόσο σημαντικός για την ομάδα μας. Αυτό δεν οφείλεται στον προπονητή ούτε καν στο staff, αλλά στον ίδιο τον παίχτη που άρπαξε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε. Ωστόσο, καλό είναι να θυμόμαστε πως τότε κανείς δεν μας πίστευε. Για τον Ραμόν, ο Μίτσελ είπε τα εξής. Είναι ένας παίκτης που σιγά σιγά προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στους μηχανισμούς της ομάδας. Είμαστε σίγουροι πως όταν είναι έτοιμος θα βοηθήσει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο τον αποκτήσαμε. Για το αν περιμένει επιπλέον προσθήκες, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε το εξής. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή όλη μας η συγκέντρωση είναι στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι αυτή η ανησυχία μου αυτή τη στιγμή. Το μυαλό μου είναι μόνο στους αγώνες. Θέλουμε η ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση και να σκεφτόμαστε ότι από το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ και έπειτα δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι.